Επιστροφή στην εκπομπή μας. Στις ημέρες αυτές μας απασχολεί ιδιαιτέρως η συμφωνία που έχουν υπογράψει οι Δήμοι με την ΔΕΗ, με την αρρωγή και του Υπουργείου για το μέλλον των τηλεθερμάνσεων αφορά τους Δήμους Κοζάνης, Εορδαίας και Αμιντέου. Κάνουμε έναν απολογισμό των όσων έγιναν το προηγούμενο διάστημα, του τελικού αντικειμένου της συμφωνίας και το τι σημαίνει αυτό για την περιοχή μας για τα επόμενα χρόνια. Θα κλείσουμε λοιπόν αυτόν τον κύκλο επαφών ακούγοντας τον κύριο Γιάννη Ηλιάση, Δήμαρχος Αμιντέου, τον έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο του. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Χριστόδουλε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές του ΦΛΑΣ. Φαντάζομαι θα υπάρχει μία έστω ηθική ικανοποίηση σε εσάς ότι ακόμα και ο Υπουργός, αλλά και σε αρθογραφία το έχουμε ακούσει, να αναφέρεται ο Δήμος Αμιντέου ως παράδειγμα το οποίο λένε θα πρέπει να έχουν ακολουθήσει και οι άλλοι Δήμοι της περιοχής. Κύριε Χριστόδουλε, εμείς έχουμε μία αυτόνομη μονάδα τηλεθέρμανσης με βιομάζα. Μία πρωτοποριακή λύση, η οποία όμως κόστισε στο Δήμο Αμιντέου. Και ευτυχώς βέβαια σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε αυτή η λύση, γιατί διαφορετικά με τη βία πολυκινητοποίηση και το κλείσιμο του ΕΙΣ Αμιντέου την άνοιξη του 2020, αντί το χειμώνα του 2021, θα βρισκόμασταν χωρίς τηλεθέρμανση. Mm-hmm. Πολύ σωστά λοιπόν σχεδιάστηκε. Απλά εδώ θέλω να είναι γνωστό ότι η στήριξη κρατική, αν θέλετε, μέσα από τα συγκροματοδοτούμενα προγράμματα ήταν 55%. Κατά 45% ήταν η δική μας συμμετοχή και σήμερα πληρώνουμε τοκοχρονητική δόση περίπου 300.000 ευρώ το χρόνο. Βεβαίως. Απευθυνόμαστε λοιπόν στην ελεύθερη αγορά. Είτε είχαμε ενεργειακή έκρηξη, είτε μεγάλη αύξηση των τιμών της βιομάζας. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να ακολουθήσουμε μια τιμολογιακή πολιτική ούτως ώστε να μην έχουμε συνεχείς ζημίες στην τηλεθέρμανση. Ήδη τα δύο προηγούμενα χρόνια είχαμε αρνητικό πρόσημο, την τελευταία χρονιά το 2023 έκλεισε με έλλειμμα 780.000 ευρώ. Τι κάναμε λοιπόν αναλαμβάνοντας εμείς αυτή την επιχείρηση? Είπαμε ότι αυτό το τεράστιο αγαθό για τους συνδημότες μας, για όσους συνδημότες το απολαμβάνουν, γιατί εδώ πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, δυστυχώς δεν το απολαμβάνουν όλοι οι συνδημότες. Και στα χωριά μας έχουμε πολύ υψηλό κόστος θέρμανσης, πρέπει να το διαφυλάξουμε. Πώς διαφυλάσσεις αυτό το αγαθό? Παίρνοντας εκείνες οι αποφάσεις οι οποίες καθιστούν βιώσιμη την επιχείρηση. Προβήκαμε λοιπόν σε αναπροσαρμογή άμεσα της τιμής από τα 60 ευρώ στα 70 ευρώ συν ΦΠΑ για να καταστεί βιώσιμη. Και αν η απόφαση είχε πάρθει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αρχές Οκτώβρη, θα είχαμε ίσως και λύσει τον προϋπολογισμό την περσινή χρονιά. Ελπίζετε να γίνει αυτό από την φετινή χρονιά? Ελπίζουμε να γίνει αυτό. Βέβαια αυτό, κύριε Χριστόδουλε, εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες με την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση. Και αν είναι ήπιος ή χειμώνας, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε κατανάλωση λιγότερων μεγαβατόρων. Και βέβαια με τη φτωχοποίηση δυστυχώς έχουμε και φυγή. Άρα έχουμε και λιγότερους καταναλωτές. Είναι αρκετοί παράμετροι που εμπλέκονται στο τελικό οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησης. Εμείς λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε αυτή τη ρεαλιστική πολιτική. Δεν μπορούσαμε να χρωστάμε σε κανένα, κύριε Χριστόδουλε. Ούτε στη ΔΕΗ, ούτε στους ηλεκτρολέγητες. Γι' αυτό και με την απόφασή μας εκείνη την αναπροσαρμογή, να θυμάστε, είναι αυτό που λέω κοινώς, φάγαμε πολύ ξύλο τότε. Ισχύει, βεβαίως. Βεβαίως. Μια έτοιμη απόφαση απέναντι στους συνδημότες για να σώσουμε το αγαθό της τηλεθέρμανσης. Και βέβαια η δική μας συμμετοχή στην διαδημοτική εταιρεία έχει και μια συγκεκριμένη στόχευση. Ποια είναι η συγκεκριμένη στόχευση? Να πετύχουμε, αν θέλετε, μέσα από την μείωση των τιμών χαμηλότερη τιμή και από αυτή που έχουμε και επιπλέον να μπορούμε να κάνουμε τις επεκτάσεις, αλλά να μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και για άλλες δραστηριότητες στον πρωτογενή τομέα όπως θερμοκήπια. Η δική μας η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί. Ακούσατε, η μερίδα του Λέοντος στις συζητήσεις δόθηκε στους Δήμους Κοζάνης, Εορδαίας, τα μεγάλα προβλήματα. Επειδή όμως δώσατε το παρόν σε όλες τις συνεδριάσεις, τις συναντήσεις, την τελική συμφωνία, αυτό που ακούσαμε και διαβάσαμε από το Υπουργείο ότι υπάρχει πλέον εξασφάλιση του μέλλοντος των τηλεθερμάνσεων αυτών για τα επόμενα 20 χρόνια, ισχύει? Ισχύει, κύριε Χριστόδουλε. Πιστεύω πραγματικά ότι δώσαμε μια λύση για τα 15-20 χρόνια. Βέβαια, το επιθυμητό για μας θα ήταν να μην στηριζόμαστε στο φυσικό αέριο, που είναι και αυτό ένα ορυκτό κάλυμα, μια μεταβατική λύση.
Θα προτιμούσαμε η λύση να είναι μέσα πραγματικά από πράσινη ενέργεια, όμως δεν είχαμε την ετοιμότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Και αν θέλετε και από τις οικονομοτεχνικές αναλύσεις και από την άλλη πρόταση που μας είχε γίνει, το κόστος με ανανεώσιμες, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ξεπερνούσε τα 120 ευρώ σήμερα. Είναι ένας σχεδιασμός που πρέπει να το μελετήσουμε και αυτό το σχεδιασμό, να δούμε πώς θα πάμε σε πραγματικά πράσινη ανάπτυξη. Όμως δεν είχαμε άλλες επιλογές. Με τις συγκεκριμένες επιλογές πιστεύω ότι διασφαλίζουμε αυτό το αγαθό, ειδικά και τις άλλες δύο τηλεθερμάσεις, ναι. Γιατί πραγματικά αν δεν είχαμε λύσει αυτή την δύσκολη άσκηση, σήμερα πιθανόν να μην είχαμε τηλεθέρμαση. Αυτό, αν θέλετε, μπορεί να οφείλεται και στη σκληρή στάση στην ΤΕΗ, που δεν έδινε τηλεθέρμαση πριν υπογράψουμε τα συμφωνητά και πριν αποδεχθούμε τα χρέη που πραγματικά είχαμε προς την ΤΕΗ. Μάλιστα. Τώρα, τα επόμενα βήματα ποια είναι και τι γίνεται με τη Σιθεία? Είναι ένα σφιχτικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο όμως είναι βασική προϋπόθεση για να ισχύσει αυτή η συμφωνία. Ακριβώς. Η ΔΕΗ δεσμεύεται ότι μέσα σε 22 μήνες θα ολοκληρώσει τη μονάδα Σιθεία και ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην υλοποίηση του έργου της διασύνδεσης της ΔΕΙΑΚ Κοζάνης με τον Σιθεία, ούτως ώστε να μην ξεφύγουμε από το χρονοδιάγραμμα. Βέβαια, έχουμε και τη δέσμευση του Υπουργού Ενέργειας, του κ. Σκυλακάκη, ότι το κλείσιμο του Αγίου Δημητρίου, ενώ είναι τέλος του 25, ότι μπορούμε να πάρουμε κάποιες ώρες για να ολοκληρωθεί εκείνη η θερματική περίοδος στα μέσα του 2026. Εμείς θα τρέξουμε το δικό μας έργο της διασύνδεσης, που και εμείς πρέπει να κρατήσουμε τα χρονοδιαγράμματα, όμως εμείς μπορούμε να λειτουργήσουμε και με τη δική μας μονάδα βιομάζας χωρίς να χρειαστεί να διασυνδεθούμε άμεσα με τις δύο άλλες τηλεθερμάσεις. Έχουμε αυτό το πλεονέκτημα της αυτονομίας. Βεβαίως. Και όπως είπατε πολύ σωστά, για να κλείσουμε την κουβέντα μας με αυτό, δεν καλύπτονται όλοι οι δημότες σας με την τηλεθέρμανση αυτή. Υπάρχουν και αυτοί που χρησιμοποιούν σε χωριά κοινότητες τις παραδοσιακές μεθόδους. Εκεί βεβαίως υπάρχουν και άλλα κόστη. Τι γίνεται με την επάρκεια σε ξυλία, τι γίνεται με την προμήθεια πετρελαίου? Υπάρχει δυσκολία στους δημότες σας να εξασφαλίσουν τη θέρμανση κατοικιών και επιχειρήσεων? Τι βλέπετε στην περιοχή σας? Κύριε Χριστόδουλε, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και το έχουμε θέσει και κεντρικά στη διοίκηση και στις διευθύνσεις δασών και στους βουλευτές και στον βουλευτή τον κύριο Παπασωτηρίου, ότι πρέπει να αυξηθούν σημαντικά τα χωρικά. Mm. Δεν μπορεί με 3,5 και 4 χωρικά να αντιμετωπιστεί ο χειμώνας από τους κατοίκους αυτής της περιοχής όταν χρειάζονται 20-25 χωρικά. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ελάχιστη η ποσότητα. Επίσης, εμείς έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία μέσω της ΔΕΤΕΠ να δημιουργήσουμε μία μονάδα παραγωγής pellet, το οποίο pellet μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στη μονάδα βιομάζας, αλλά και να το δίνουμε προς τους συνδημότες μας των περιοχών που δεν έχουν τηλεθέρμανση σε τιμή κόστους. Επιπλέον, μέσα από τη διασύνδεση διαδημοτική, θα προβούμε σε οικονομοτεχνικές μελέτες, ούτως ώστε να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες διασύνδεσης με την τηλεθέρμανση και άλλων δημοτικών κοινοτήτων που πραγματικά έχουν εκείνο το κρίσιμο μέγεθος που μπορούν να συνδεθούν με τη τηλεθέρμανση. Επιπλέον, μελετούμε και τη διασύνδεση δημοτικών κοινοτήτων με τον αγωγό φυσικού αερίου που περνάει δίπλα. Ήδη γίνεται μια συστηματική δουλειά για το ξινό νερό. Mm-hmm. Ήδη υπάρχει ένα αίτημα από τον ΑΕΤΟ και από άλλες δημοτικές κοινότητες. Δηλαδή, παίρνουμε όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες ώστε να αντιμετωπίσουμε, αν μπορούμε, αν όχι συνολικά στο μεγαλύτερο πλήθος των δημοτικών κοινοτήτων, το πρόβλημα της θέρμανσης. Γιατί πιστέψτε μου ότι αποτελεί ένα σημαντικό κόστος για την επιβίωσή τους. Και με αυτή τη φτωχοποίηση που έχουμε στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, αυτό γίνεται ακόμα δυσκολότερο. Κάποιοι εκ των στόχων είναι μεσομακροπρόθεσμοι, αλλά όπως έχει αποδείξει ο Δήμος Αμιντέου, η πρόβλεψη είναι προς όφελος της περιοχής. Αντίθετα, η καθυστέρηση στο τέλος την πληρώνεις διπλά και τριπλά. Δυστυχώς. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Θα ευχόμασταν ήπιο χειμώνα. Παρακαλώ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χριστόδουλη, γιατί μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα μέσα από το ΦΡΑΣ να ενημερώσω και τους δημότες και τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας. Όμως πιστέψτε με ότι αυτή η περίοδος είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και η βία πολυκινητοποίηση και τα θέματα του τηλεθερμάσεων και τα θέματα της απώλειας χιλιάδων θέσεων εργασίας. Πρέπει να εργαστούμε όλες οι δημοτικές αρχές, η περιφέρεια, οι βουλευτές σε μία κατεύθυνση για τη δημιουργία και την εξασφάλιση νέων θέσεων εργασίας μόνιμων και καλά αμοιβόμενων. Το να διαχειριστούμε απλά τα ζητήματα του Δήμου, μπορεί να τα διαχειριστούμε
μέτρια ή καλά ή πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι η ελάχιστη και η στοιχειώδης υποχρέωση. Όμως το μεγάλο στοίχημα και το μεγάλο διακύβευμα της περιοχής είναι η σταθεροποίηση και η ανάπτυξη της περιοχής. Και εκεί πρέπει να συμβάλλουμε όλοι και είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Πάντως, οι τηλεθερμάνσεις ήταν ένα παράδειγμα για μένα, δική μου άποψη, διαφωτιστικό ότι σε κάποια πράγματα δεν είμαστε όλοι μαζί. Στο τέλος της ημέρας, μας αφήνουν και μόνους μας να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Καλή συνέχεια, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.